παρέμβαση για να αρθεί το αδιέξοδο και να αποτραπεί κλιμάκωση των δυναμικών μέτρων που εφαρμόζεται από την ΕΤΙΚ τις τελευταίες δύο μέρες στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να κάνει Υπουργός Εργασίας Ζέντα Μιλιανίδου την ερχόμενη Τετάρτη. Η Υπουργός απίθυνε πρόσκληση στις ηγεσίες της ΕΤΙΚ και της Συνεργατικής Κεντρικής για συνάντηση την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, με στόχο την αποτροπή της κλιμάκωσης των μέτρων και την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης που εκκρεμεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα, αν και καταβλήθηκε προσπάθεια να ανασταλούν τα απεργιακά μέτρα, εντούτοις αυτό δεν κατέστη δυνατό με την ΕΤΙΚ να επικαλείται διαδικαστικούς λόγους. Σεβόμενοι τους εργασιακούς θεσμούς, έχουμε αποδεχτεί την πρόσκληση της κυρίας Υπουργού και ευχόμαστε ότι έστω και την στάτη θα επιδειχθεί από όλους ο ανάλογος σεβασμός και καλοπιστία, προκειμένου να αποφευθούν περαιτέρω άσκοπες και επιζήμιες αντιπαραθέσεις. Η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων σε σημερινή εγκύκλιο προς τα μέλη της αναφέρθηκε στις προτάσεις που θα υποβάλει στην προσεχή συνάντηση. Από τον περασμένο Μάιο, η ηγεσία μας είχε δεχθεί να υπογράψει τριετή σύμβαση για τα έτη 2014-2016, χωρίς να είχε απέτηση ούτε ένα ευρώ, όπως έπραξε και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Μέσα από την πρότασή μας για σύμβαση, η οργάνωσή μας αποποιήθηκε μισολογικές αυξήσεις και άλλα ωφελήματα που θα μείωναν το κόστος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας περίπου κατά 4 εκατομμύρια ευρώ. Οποιαδήποτε άλλη παράθεση γεγονότων είναι αναλυθής. Η στάση των εργαζομένων της Συνεργατικής Κεντρικής αποτελεί πρόκληση και ντροπή, δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροβ Νεοφύτου. Αν μπορούν να βρουν καλύτερα δουλειά, καλύτερη δουλειά, μπορούν να παραιτήσουν. Να παραιτηθούν. Δεν μπορεί την ώρα που κάνουμε πολιτικές υπερβάσεις, αναλαμβάνοντας πολιτικές ευθύνες, για να κρατήσουμε όρθιο το συνεργατισμό, να κάνουν τα ηλίκια οι προστατευμένοι. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη συμπληρωματική κρατική ενίσχυση ύψους 175 εκατομμύριων ευρώ υπέρ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι ζωτική σημασία σε αναδιάρθρωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε στο μέλλον να μπορεί να καλύψει ενδεχόμενες κεφαλαϊκές ανάγκες της, συγκεντρώνοντας χρήματα από ιδιώτες επενδυτές. Έτσι, θα είναι σε θέση να συμβάλλει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας σε βιώσιμη βάση. Τη νέα επένδυση του κράτους στη Συνεργατική Κεντρική σχολίασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ενώ προϊστάμενος Στρατηγικής και Επικοινωνίας της Συνεργατικής Κεντρικής Γιάννος Σταυρινίδης έδωσε λεπτομέρειες όσον αφορά το διάταγμα που εκδόθηκε χθες για ένταξη των μετοχών του συνεργατισμού στο ΧΑΚ. Θεωρούμε πως πρόκειται για μια καλή επένδυση. Πιστεύουμε στις προοπτικές του συνεργατικού πιστωτικού τομέα. Βεβαίως ο συνεργατισμός πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα νέο απαιτητικό εποπτικό πλαίσιο. Θα επιδιωχθεί η εισαγωγή των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ως όμιλος πλέον. Τον Σεπτέμβριο του 2018 υπάρχει και κάποιο ακραίο σενάριο όμως που λέει ότι εφόσον απαιτηθούν κεφάλαια, η εισαγωγή δύναται να γίνει νωρίτερα, δηλαδή τον Ιούνιο του 2017. Μοναδικός στόχος των κυβερνώντων είναι το ξεπούλημα του συνεργατισμού στο ιδιωτικό κεφάλαιο, κατήγγειλε σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης. Ως βασικός μέτοχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του συνεργατικού κινήματος και συμπλήρωσε πως το ΑΚΕΛ δεν θα ανεχθεί ενέργειες ξεπουλήματος του συνεργατισμού σε ιδιωτικά κεφάλαια.